Ο Van Gogh δεν αυτοκτόνησε. Απλώς περπάτησε στο τέλος του δρόμου που ζωγράφιζε στις εικόνες του. Η ευθεία στις κλαδεμένες ιτιές γίνει και κάτι σαν σπυροειδής δρόμος στο σταροχώραφο με τα κοράκια. Ό,τι και να ήταν, εκείνος που υπέγραφε Vincent είχε δει καθαρά. Πολύ καθαρότερα από τους γνωστικούς προφήτες και τους τρελόμπατσους το πού θα τον έβγαζε εκείνη την οριστική άκρη του ορίζοντα που είναι, λέει, σαν ένα τσάλινο λεπίδι και δεν το κρατάει κάποιος δήμιος ή ένας θανατηφόρος αχιλλέας ή χαντζαροφορεμένος διγενής ή χάροντας ή έστω φρικτός δράκος, μα το φρικτότερο, ο ίδιος ο Θεός. Όποιος περπατάει από εκεί χάνεται. Ακριβώς για να γεμίσεις τη δική σου ομορφιά, τη δική σου αλήθεια, τη δική σου αγάπη, τον δικό σου θάνατο που δεν μοιάζει σε τίποτε με τους υπολείπους. Κάποιος είπε πως όλα τα παραμύθια μετά τον Κουρελί της Γενισαρέτ ξαναλένε την ιστορία του. Ή πως ψάχνουν την αληθινή ιστορία του. Έτσι και με τούτο. Ο πυροβολισμός που ακούστηκε σε εκείνο το σταροχώραφο της Οβέρ τον Ιούλιο του 1890 είναι ένα ακόμη παραμύθι δίχως αρχή. Μονάχα το τυφλό λαχάνιασμα στο δάσος, τα ψηλαφήματα στους κορμούς των δέντρων και άγρια προϊστορικά πουλιά να κρόζουν, πνεύματα που καταποντίστηκαν σε άπατα χάσματα και πέφτουν, πέφτουν, πέφτουν. Είναι ένα ακόμη παραμύθι που κατατρώγει αφηγητές και ακροατές ως αρκοβόρο άνθος, ως αφήγηση που γίνεται τέρας και τότε αλίμονό σου αν δεν μπορέσεις να ξυπνήσεις. Είναι για ακόμη μια φορά η ιστορία του ηλίθιου που ψυχοραγεί καρφωμένο στον πυρωμένο ήλιο του, ρωτώντας τους ανυποψίες τους περαστικούς, εμένα και εσένα. Γιατί δεν ζωγραφίζεις? Εν τέλει, όλα άρχισαν και τέλειωσαν σε ένα χωράφι άκληρων, μαραγκιασμένων κολίγων που δεν είχαν να χάσουν μήτε τις αλυσίδες τους, καταραμένων να λιώσουν μέσα στην ερημιά, τη μοναξιά τους, δίχως να τους δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία. Ένα χωράφι στο οποίο τρέχουμε τα καλοκαίρια της ζωής μας, προσμένοντας έρωτες και θάνατο, ελπίδα και πίστη και ό,τι μίζων μας έταξε ο Γενικός Αρχαιοθέτης της κλαβιάς μας. Σε τούτο το χωράφι, ο Vincent Van Gogh έσπηρε εικόνες ευκαιρίες, θερίστηκε μέσα τους, ενταφιάστηκε μέσα σε αχαλήνοντες πινελιές του κόσμου του, της μεγάλης ντρόγκας του, της πεθυμιάς του. Και γύρω-γύρω μια άγρια υποψία, πιθανώς μεγαλύτερη από το μηδέν του σύγχρονου του απελπισμένου Γερμανού, που τον ίδιο καιρό έχει εισέλθει στην τελική φάση του επαναπροσδιορισμού. Την αγάπη τη διδάσκουν τα κοράκια. Ενδεχομένως τρώγοντας. Ναι, τρώγοντας. Ο καθένας μας έχει το σώμα και αίμα του. Ή να στο πω αλλιώς, έχει τις αποφάσεις του. Ιδού λοιπόν, όποιος αποφασίσει να μη φοβάται το παρακάτω, ας επιστρέψει σε τούτο το χωράφι για να μαζέψει τα κομμάτια εκείνου του ηλίθιου σπορέα, να κάνει ξόρκια, βουντού, αμπρακατάμπρες, να θυλάσει τις πέτρες, να θυλιθεί με τα φίδια, να σπαραχτεί από τα σαρκοφάγα ελάφια, να πεθάνει και καλά καταρκυθμεύοντας ανταμωμένος με τους φωνιάδες του, με το τέρας του, με τον δεινό φόβο του, να δώσει τέλος πάντων το χαμένο αγώνα του εκεί, χωρίς άγρυπνα μάτια που σε βλέπουν από τον ουρανό, ανήκει τους ενδιάμεσους, ανήκει τα βιβλία και ανήκει τα φλογοβόλα. Στο χωράφι, όπου φυτρώνει ο πυρετός και οι άνθρωποι πεινούν. Thank you, O Lord, for the white, blind light. A city rises from the sea. I had a splitting headache from which the future's made.